Καλησπέρα, ακόμα μια φορά είμαστε εδώ μαζί στην εκπομπή χωρίς όνομα, διότι ακόμα δεν έχουμε βρει κάποιο συγκεκριμένο όνομα. Μπορείτε βέβαια να μας βοηθήσετε να αφήσετε κάτω το σχόλιο σας και η επιστημονική ομάδα του Downtown Magazine θα συσκεφθεί και θα βγάλει την καλύτερη επιλογή. Σήμερα θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό, ένα ευερέως γνωστό υλικό, τυραμισού. Βέβαια θα το πειράξουμε λίγο, θα το φέρουμε στα μέτρα μας με υλικά τα οποία μπορούμε και έχουμε στο σπίτι μας και το πολύ πολύ να βγούμε για δύο λεπτά να πάρουμε κάποια πράγματα όπως τα σαβαγιάρ που δεν γίνεται να τα έχει κάποιο σπίτι. Πάμε λοιπόν πολύ γρήγορα να ξεκινήσουμε με την πρώτη δουλειά, η οποία είναι θα φτιάξουμε μία συνταγή. Οπότε σε ένα λίτρο κρέμας γάλακτος με πολλά λιπαρά θα το βάλουμε σε ένα πλέτερ, θα το κλείσουμε, θα τη χτυπήσουμε για 3 με 4 λεπτά αναλόγως. Θέλουμε η υφή της να έχει την υφή από γιαούρτι. Δεύτερη δουλειά. Βάζουμε τα γάντια μας και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα μείγμα από αυγά και ζάχαρη. Λοιπόν, για σήμερα για να φτιάξουμε τυραμισού θα χρειαστούμε 5 αυγά, 200 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη, ένα ποτήρι γάλα, 750 γραμμάρια μασκαρπόνε, στην ουσία είναι 3 συσκευασίες των 250 γραμμαρίων, καφέ εσπρέσο, το οποίο στην ουσία θέλουμε μία κούπα και θα το ζεστάνουμε και θα πάρουμε από εκεί το νερό, μία συσκευασία από σαβαγιάρ και εννοείται κακάο, βασικά συστατικά για το τυραμισού και εμείς θα προσπαθήσουμε να το φέρουμε στα μέτρα μας. Μέχρι να χτυπηθεί η κρέμα γάλακτος πάμε να σπάσουμε τα αυγά μας. Θέλουμε μόνο τον κρόκο. Θέλουμε 5 αυγά των 30 με 40 γραμμαρίων το καθένα. Αν τα δικά σας είναι μικρά, βάλτε περισσότερα. Και θα τα αναμειγνήσουμε με τη ζάχαρη. Πάρα πολύ απλά, πάρα πολύ γρήγορα. Θα κάνουμε στην ουσία τη διαδικασία που κάνουμε με το αυγολέμονο. Χτυπάμε τη ζάχαρη μέχρι να πάρει ένα λευκό χρώμα το αυγό και είναι έτοιμο. Χτυπάμε στην κατσαρόλα. Ανοίγουμε την κατσαρόλα. Ανοίγουμε το σωστό μάτι της κατσαρόλας. Βασικό. Και θα βάλουμε μέσα να ζεστάνουμε ένα ποτήρι γάλα. Γύρω στα 150 με 200 ml. Το μασκαρπόνε. Η σαντιγή είναι έτοιμη. Δείτε αυτό το ωραίο χρώμα και αυτή την υφή που έχει πάρει. Θα τη βάλουμε στο ψυγείο να κρυώσει μέχρι να ολοκληρώσουμε τη συνταγή. Και πάμε να κάνουμε τον καφέ. Έχουμε μία κούπα ζεστό νερό, την οποία θα τη ρίξουμε μέσα στη γυάλα μας. Μπορείτε να το κάνετε με ένα σινουά, μπορείτε να το κάνετε με ένα σουρωτήρι, ό,τι ο καθένας έχει στο σπίτι του. Μπορείτε να παραγγείλετε, άμα θέλετε, και έναν καφέ έτοιμο για να το χρησιμοποιήσετε. Το βασικό είναι να πάρουμε ένα ποτήρι με ζεστό καφέ, το οποίο θα το ρίξουμε και αυτό στο υπόλοιπο μείγμα για να πάρει τη γεύση. Δεν θα το βάλουμε στα σαβαγιάρ. Τα σαβαγιάρ ούτως ή άλλως θα αποκτήσουν τη γεύση που θα έχουν με την κρέμα που θα είναι full στη γεύση από καφέ. Τουμπάνα. Λοιπόν, ομογενοποιηθήκανε τα υλικά μας και το μόνο που παίρνει είναι αφού πάρει μία βράση, όπως κάνουμε ακριβώς με το αυγολέμονο, σιγά σιγά θα ρίξουμε το μείγμα που έχουμε στην κατσαρόλα μέσα στο μπολ, να έρθει δηλαδή σε θερμοκρασία ώστε να μην ψηθεί το αυγό και αυτό ταυτόχρονα θα το ρίξουμε πάλι μέσα στην κατσαρόλα για να πήξει, να δέσει, να γίνει νόστιμο, να γίνει αυτό ακριβώς που θέλουμε. Παίρνουμε ένα ταψί. Εγώ έχω στρόγγυλο, δυστυχώς είμαστε low budget, δεν έχουμε ταψί μακρόστενο. Βάλτε το εσείς σε ταψί μακρόστενο, θα είναι πιο εύκολο. Εγώ θα το βάλω εδώ γιατί είναι το μοναδικό που έχω. Θα τα βάλω random. Πάρα πολύ ωραία. Και με μία κουταλιά θα πάρουμε λίγο από το μείγμα μας πριν ακόμα ζεσταθεί και θα βρέξουμε τα σαβαγιάρ ίσα ίσα να μαλακώσουν. Έχει ζεσταθεί το μείγμα και τώρα θα κάνουμε την... Δεν μου έρχεται η λέξη. Θα βάλουμε το ζεστό μείγμα μέσα στο αυγό. Και θέλω κάποιον να έρθει να με βοηθήσει. Μάιλα, θέλω να με βοηθήσει. Θέλω κάποιος να μου ρίχνει
Το ζουμί μέσα. Έλα, 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 έλα. Βγαίνει Μάιλαντ στις Φιλιππίνες. Λοιπόν, θέλω να καθάς και να μου ρίχνεις σιγά σιγά μέσα στο μείγμα, μέσα στα αυγά. Πάμε. Αυτό που κάνουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αν το βάλουμε κατευθείαν τα αυγά, θα γίνει ομελέτα. Αυτή η τεχνική λέγεται αγγλές. Όσοι την γνωρίζουν. Όσοι την γνωρίζουν, μπορούν να τη μάθουν εδώ, γιατί όχι. Βάζουμε και τις τελευταίες κούταγες. Έχει έρθει σε σωστή θερμοκρασία το μείγμα μας. Ξανανοίγουμε το μάτι, γιατί αυτή τη φορά θα το ρίξουμε πάλι, θα το μεταβιάσουμε στην κατσαρόλα και με τη θερμότητα θα πήξει, θα γίνει μια δυνατή, μια σωστή κρέμα τυραμισού. Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ Μάια. Ήταν πάρα πολύ καλή. Οπα. Και πάμε. Όπως είναι μέσα. Και έτοιμη η σάλτσα μας. Έχει αυτήν εδώ τη μορφή, κοιτάξτε. Πόσο ωραία και μελούδινη είναι. Και θα την αδειάσουμε. Θα την αδειάσουμε εκεί που έχουμε βάλει τα σαβαγιά. Πάμε λοιπόν και με πρωτόγονες τακτικές. Απλώνουμε. Αφήνουμε στην άκρη. Παίρνουμε ό,τι σαβαγιάρ μας έχει απομείνει και πολύ σχολαστικά θα βάζουμε και αυτά να κάτσουν στο ταψί. Και θυμόμαστε και τη στρατηγή που είχαμε στο ψυγείο. Αυτή εδώ είναι. Και θα την βάλουμε πάνω. Πάρα πολύ απλά. Νομίζω είναι ένα γλυκό το οποίο θα σας ικανοποιήσει γευστικά. Σίγουρα θα γλιτώσετε πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ χρήμα, όπως είπαμε και πριν. Διότι αφού μπορεί να το φτιάξει κάποιος άλλος, μπορείς να το φτιάξεις και εσύ. Και για να τελειώσει βέβαια όλο αυτό το αριστούργημα, το μόνο που μένει τι είναι, να πασπαλίσουμε με κακάο πάνω στο γλυκό, όχι απ' έξω, όπως κάνω εγώ. Θα το βάλουμε στο ψυγείο. Όσοι είναι θρησκόληπτοι μπορείτε να το σταυρώσετε και σε 2-3 ώρες θα έχετε ένα φοβερό γλυκό. Περάσανε 2 ώρες για να δούμε το γλυκό μας είναι έτοιμο. Και ναι, το γλυκό μας είναι πανέτοιμο. Το φέρω εδώ να το δείξουμε, να το δείτε όλοι. Το βγάλουμε προσεκτικά. Wow! Φαίνεται τέλειο. Και να κόψουμε ένα κομμάτι. Έχει μπαλακώσει το σαβαγιάρ. Είναι ζουμερό. Για να δούμε. Έτοιμο το γλυκό. Αν σου άρεσε, κάνε like στο βίντεο. Περιμένουμε από κάτω, μην ξεχνάς τα σχόλιά σου για την ονομασία της εκπομπής. Είμαι ο Γιώργος Προφήτης και αν με εμπιστευτείς, if you trust me, ίσως κάνω τη ζωή σου λίγο πιο γλυκιά. Περίμενε. Μα. Γεια. Ha 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 ha